είναι πολιτική ανάγκη. Ανάγκη για τη χώρα, για την κοινωνία. Η συγκρότηση και η ισχυροποίηση του προοδευτικού αυτού πόλου. Ο τόπος έχει ανάγκη από μια κεντροαριστερά εκφραστή της κοινωνίας. Εκφραστή των μεγάλων αλλαγών στους θεσμούς που θα επαναφέρουν την αξιοπιστία και θα διασφαλίζουν την αυτονομία της πολιτικής από εξωθεσμικά κέντρα. Έχει ανάγκη από μια προοδευτική κεντροαριστερά ο τόπος για μια δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη διέξοδο από την κρίση. Φίλοι και φίλες, πολλοί αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Εμφανίζονται νέες κινήσεις και πρωτοβουλίες, χωρίς σαφές στίγμα, χωρίς προγραμματικές θέσεις και επεξεργασίες, χωρίς ιδεολογικές αναφορές. Επιχειρούν ενδεχομένως να εκφράσουν κάποιες ευαισθησίες. Διεκδικούν, όπως λένε, την κοινωνική λογική. Όμως ερωτώ, αυτή η λεγόμενη κοινή λογική τι προτάσει, τι λέει για παράδειγμα για τις εργασιακές σχέσεις, για τους ανέργους, τους απλήρωτους του ιδιωτικού τομέα, για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ποια είναι η πρόταση της λεγόμενης κοινής λογικής για το παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να διαμορφωθεί στη χώρα, για τον πρωτογενή τομέα, για την αγροτική οικονομία. Δεν φτάνει η καταδίκη του πολιτικού συστήματος. Δεν φτάνει η καταδίκη του συστήματος που μας οδήγησε εδώ. Το ζητούμενο είναι η πρόταση αλλαγής, η θετική πρόταση αλλαγής. Και η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς συγκρούσεις με το κατεστημένο, χωρίς προτάσεις πολιτικής με επιδερμικές προσεγγίσεις. Μας κατηγόρησαν γιατί δεν συμφωνήσαμε στη σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ στη συγκρότηση ενός τρίτου πόλου. Οι πολιτικές συνεργασίες, θα συμφωνήσετε, δεν ασκούνται ούτε γίνονται έξω από το πλαίσιο των πολιτικών. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έκανε επιλογές που την προσθένουν στο άρμα των συντηρητικών πολιτικών. Για εμάς όμως, όπως ήδη έχουμε πει εδώ και καιρό, ο προοδευτικός πόλος έχει νόημα μόνον αν είναι πραγματικά προοδευτικός.